Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα tutorial βίντεο. Μια στιγμή. Για όλα όσα θα πω σήμερα, το ιδανικότερο σημείο είναι κάπου ευθεία, χωρίς να είναι φορκατή φόρες, διότι το αναμολοδόστρωμα, οι γούβες, οι λακκούβες, καθώς και ο αέρας, δεν αποτελούν τις ιδανικότερες συνθήκες για να μάθει κάποιος αυτά που θα σας δείξω στο σημερινό βίντεο. Στον ουρανό δεν υπάρχει ούτε ίχνος σύννεφου, τίποτα, και σε λίγο προβλέπεται να κάνει πάρα πολύ ζέστη, αλλά δεν μπορούσα να σκεφτώ κανένα πιο επίπεδο σημείο με λιοδόστρωμα από αυτό εδώ το μέρος. Και φυσικά, για όσο το κατάλαβαν, είμαι στο ΆΚΑ και αυτό το μέρος εδώ είναι αυτό που λέμε η χαρά του Φλατά. Και για μένα το να μπορείς να ισορροπήσεις το ποδήλατο εν κινήσει μόνο στην πίσω ρόδα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το σώμα σου, είναι μια από τις κυριότερες δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας trial αναβάτης και όχι μόνο. Μετά την ισορροπία στις δύο ρόδες που δείξαμε στο προηγούμενο tutorial, σε αυτό το βίντεο θα περάσουμε στην ισορροπία μόνο στην πίσω ρόδα εν κινήσει, το ευρέως διαδεδομένο manual. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Το manual είναι κάτι σαν τη σούζα. Η διαφορά είναι όμως πως ενώ στη σούζα κρατάς την προστινή ρόδα στον αέρα κατά κύριο λόγο κάνοντας πετάλ, στο manual βασίζεσαι κυρίως στην ισορροπία σου σε συνδυασμό μερικές φορές με το πίσω φρένο, τουλάχιστον στο trial. Ωστόσο, η χρήση του πίσω φρένου καλό είναι να γίνεται μόνο υπό προϋποθέσεις για συγκεκριμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, όταν θέλεις να ελαττώσεις την ταχύτητά σου ή απλά να ακυρώσεις τελείως το manual και να ρίξεις πάλι κάτω την προστινή ρόδα. Ή ακόμα και για να κινητοποιήσεις το ποδήλατο στην πίσω ρόδα προκειμένου να συνεχίσεις στο ανέβασμα ενός εμποδίου. Δεν θα πρέπει να εξαρτάσαι μόνο από το πίσω φρένο για να ισορροπήσεις. Έχοντας πει αυτά, θα ξεκινήσουμε προοδευτικά με το πρώτο βήμα, το οποίο είναι να μάθουμε να φεύγουμε εκτός του ποδηλάτου προς τα πίσω, χωρίς φυσικά να πέσουμε με την πλάτη. Το λεγόμενο looping out είναι μια αρκετά απλή τεχνική, αλλά σίγουρα, όπως όλα, χρειάζεται προπόνηση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να γυρίσεις το σώμα σου προς τα πίσω, ενώ παράλληλα σηκώνεις το μπροστινό μέρος του ποδηλάτου, τόσο όσο χρειάζεται για να φύγεις πίσω πηδώντας από το ποδήλατο. Αυτή η τεχνική σε βοηθάει να αποφύγεις τυχόν πέσιμο με την πλάτη σε περίπτωση που χάσεις τον έλεγχο της ταχύτητάς σου ή απλώς χάσεις την ισορροπία σου στην πίσω ρόδα. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να εστιάσουμε στο ότι για να σηκώσεις το μπροστινό μέρος του ποδηλάτου δεν το κάνεις τραβώντας το με τα χέρια σου απλά, αλλά δημιουργείς το λεγόμενο preload, χαμηλώντας τα χέρια σου, ρίχνοντας το σώμα σου προς τα πίσω και πιέζοντας τα πετάλ προς τα μπροστά, ενώ ταυτόχρονα τεντώνεις τα χέρια σου για να τραβηχτεί το τιμόνι. Και να θυμάστε πως, όπως είχαμε πει και στο βίντεο της ισορροπίας στις δύο ρόδες, ισχύει ο κανόνας του καλού ποδιού. Αυτές τις τρεις κινήσεις μπορεί να φαντάζουν σύνθετες, αλλά μετά από αρκετή εξάσκηση γίνονται πλέον μηχανικά μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αφού έχετε καταφέρει να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτή την τεχνική και έχετε την αυτοπεποίθηση να προχωρήσετε παρακάτω, το επόμενο βήμα είναι η διατήρηση της προστινής ρόδας ψηλά. Για να ξεκινήσουμε με αυτό το βήμα, πρέπει πρώτα να προειδεάσουμε το μυαλό μας για το πότε θα πρέπει να ξεκινήσει το manual, βάζοντας ένα σημείο έναρξης όπως μια γραμμή στο έδαφος ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει διαθέσιμο στο χώρο. Χρησιμοποιούμε ξανά την ίδια τεχνική με το πρώτο βήμα για να σηκώσουμε το ποδήλατο, με τη διαφορά πως τώρα αντί να φύγεις προς τα πίσω, προσπάθησε να λυγίσεις τα γόνατά σου και να μετατοπίσεις το σώμα σου για να ρίξεις πάλι το ποδήλατο μπροστά πριν αυτό σε ρίξει πίσω. Επαναλαμβάνοντας αυτή την κίνηση ξανά και ξανά, στο τέλος θα βρεις το κέντρο βάρους σου επάνω στο ποδήλατο, που θα σου διατηρήσει την ισορροπία. Πράγματα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου σε αυτό το σημείο. Με τεντωμένα πόδια το ποδήλατο θα φύγει πίσω. Με λυγισμένα πόδια το ποδήλατο θα πέσει μπροστά, οπότε η μετατόπιση από το ένα στάδιο στο άλλο διατηρεί την προστινή ρόδα στον αέρα. Και όσο πιο χαμηλά μπορείς να κρατήσεις την προστινή ρόδα στο έδαφος, τόσο πιο σταθερό θα είναι το manual. Η θέση του σώματος που θα έχεις θα πρέπει να σε κάνει να νιώθεις ότι κρέμεσαι από το πίσω μέρος του ποδήλατου και όχι ότι είσαι όρθιος πάνω σε αυτό. Σωστή στάση σώματος, λάθος στάση σώματος. Μετά από όλα αυτά, εάν μπορείς να κάνεις manual για τουλάχιστον 5 μέτρα, τότε μπορείς να συνεχίσεις στο επόμενο και πιο σημαντικό βήμα. Αλλά μια στιγμή, το πιο πιθανό είναι το manual σου στην αρχή να πηγαίνει κάπως έτσι και όχι σε ευθεία γραμμή. Βήμα 2,5. Γόνατα δεξιά, γόνατα αριστερά. Τώρα θα κάνουμε το ίδιο με το δεύτερο βήμα, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε στη φορά των γονάτων, έτσι ώστε να κρατήσουμε την ευθεία πορεία του ποδηλάτου. Και εδώ να θυμάστε πως όπου κοιτούν τα γόνατα, εκεί θα πάει και το ποδήλατο. Που σημαίνει πως λειτουργούν πλέον σαν πιδάλιο κατά κάποιο τρόπο για να στρίψετε το ποδήλατο ενώ κάνετε manual. Το τελευταίο βήμα που είναι και το πιο διασκεδαστικό είναι ο συνδυασμός όλων των τεχνικών που αναφέραμε. Και μερικές ακόμα τεχνικές κλειδιά να έχετε στο μυαλό σας, όταν κάνετε manual να κοιτάτε μπροστά και όχι το ποδήλατο. Αυτό θα βελτιώσει αρκετά την ισορροπία σας. Για να το συνηθίσετε, βάλτε όρια, αρχή και τέλος για το manual, προσπαθώντας να διασχίσετε αυτή τη διαδρομή διατηρώντας το. Αυτή η διαδρομή μπορεί να είναι ευθεία.
να περιέχει στροφές παυλακλήσεις ή ακόμα και αλλαγές επιπέδων αν έχετε εξοικειωθεί αρκετά. Και μετά από ίσως αρκετές ώρες προπόνησης, όλες αυτές τις τεχνικές και κινήσεις θα έχουν αφομοιωθεί πλέον από το μυαλό και το σώμα σας και θα γίνονται μηχανικά, υποσυνείδητα, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, χωρίς καν να τις καταλαβαίνετε. Οπότε ναι, αυτές θα είναι οι πιο σημαντικές τεχνικές και τα πιο σημαντικά στοιχεία για να επιτύχετε το manual. Σίγουρα θέλει πάρα πολύ προπόνηση, αλλά πιστέψτε μου ότι ο έλεγχος του ποδηλάτου που θα αποκτήσετε στο τέλος θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα τα πιο σύνθετα κόλπα πάνω στο ποδήλατο. Ελπίζω το σημερινό tutorial να σας βοήθησε αρκετά. Το επόμενο θα είναι εξίσου σημαντικό σχετικά με την ισορροπία πάνω στο ποδήλατο, οπότε μείνετε συντονισμένοι γι' αυτό. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε τα σχόλιά σας κάτω από αυτό το βίντεο και να δείτε πώς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, καλή προπόνηση!